Λαό θάλασσα επισκεπτών παρευρέθηκε το Σάββατο στη γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου στο πανέμορφο χωριό της ορεινής Ναυπακτίας, την Άνω Χώρα. Δεκάδες λεωφορεία και γιοταχή από διάφορες περιοχές της Ελλάδας μετέφεραν κόσμο από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο χωριό για να πάρουν μέρος και αυτοί στην όμορφη γιορτή που η επιτυχία της ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Από την είσοδο του χωριού καταλάβαινες τι θα ακολουθήσει, καθώς πολλοί μικροπολιτές υπήρχαν εκεί και πουλούσαν κάστανα, τοπικά γλυκά και μέλι. Όλα τα σοκάκια που κατέληγαν στην πλατεία του χωριού ήταν γεμάτα από κόσμο όλων των ηλικιών. Μετά τις 11 το πρωί, η παραδοσιακή μουσική έδωσε το σήμα της έναρξης της γιορτής. Τα κάρβουνα πήραν φωτιά για να ψήσουν τα κάστανα και ξεκίνησε η απόσταξη του τσίπουρου με τα παραδοσιακά σκεύη. Οι γυναίκες του συλλόγου προσέφεραν σε όλους χειροποίητα λουκούμια και κουραμπιέδες. Ο πρόεδρος της Άνω Χώρας, Θανάσης Ρέπας, ευχαρίστησε όλους όσους στήριξαν, όσους βοήθησαν και όσους παρευρέθησαν στη γιορτή. Ευχαριστούμε που ήρθατε στο χωριό μας. Το κάστανο φέτος κλείνει 25 χρόνια. Ήταν ιδέα ενός χωριανού μας όπου ξεκίνησε σιγά σιγά και χρόνο με το χρόνο γινόταν ακόμα και όλο και μεγαλύτερη γιορτή. Περιμένουμε πολλούς επισκέπτες. Ο καιρός είναι σύμμαχος. Ευχαριστούμε το Δήμο Ναυπακτίας για τη μεγάλη προσφορά και τη βοήθεια, το Σύλλογο Ανοχωρητών, η Μεγάλη Λοποτινά και όλους τους εθελοντές μας για να βγει αυτή η γιορτή εις πέρας. Ο καιρός είναι τέλειος, θα απολαύσουν το ωραίο τοπίο της Άνω Χώρας και γενικά της ορεινής Ναυπακτίας και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξη. Χρόνια πολλά σε όλους. Κάθε χρόνο προσπαθούμε και καλύτερα. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας, οι Αντιδήμαρχοι Ντίνος Τσουκαλάς και Θωμάς Κοτρονιάς, ο Πρόεδρος εν Πάτρες Ναυπακτίας κύριος Ιτίστας, ο Αντιπρόεδρος Θανάσης Καλαβρουζιώτης και πολλοί άλλοι. Πρώτα-πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχετε έρθει από μακριά και από πολύ μακριά και από κοντύτερα και πραγματικά άξιζε τον κόπο και η ημέρα και το τοπίο αποζημιώνουν. Να είστε καλά, να απολαύσετε την ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, γιατί η μέρα είναι γιορτινή. Χρόνια πολλά στο χωριό, στην Άνω Χώρα, να ευχηθώ και να πω στο Σύλλογο να είναι πάντοτε μπροστά της σε τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες τιμούν τον τόπο και τις παραδόσεις. Η παράδοση στις ημέρες μας είναι μία αξία η οποία ουδέποτε πρόκειται να ξεπεραστεί και ουδέποτε πρόκειται να περιφρονηθεί. Γιατί μόνο με τις παραδόσεις ένας τόπος, ένα έθνος και μια κοινωνία μπορεί να πάει μπροστά. Αυτό που βλέπουμε φέτος είναι πρωτόγνωρο. Και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα γιατί κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να δώσουμε ένα έξτρα τόνο στην εξωστρέφεια, σύν όλα τα άλλα που έχουμε κάνει στον Δήμο Ναυπακτίας, αλλά θεωρώ ότι και αυτή η γιορτή, αυτό το μεγάλο αντάμωμα που φέρνει κόσμο από όλη την Ελλάδα, στεύθηκε και πάλι με μεγάλη επιτυχία. Την έναρξη του χορού την έκανε το χορευτικό του Γιάννη Βαφιάδη. Χρόνια πολλά για τη μέρα σε όλους. Είναι μια γιορτή θεσμός για την ορεινή Ναυπακτία και για όλη την περιοχή και φέτος νομίζω η μέρα βοηθάει για να είναι λαμπρή μέρα. Θα χορέψουμε με τον Ναυπακτιακό Χορευτικό Όμιλο με τους μικρούς και τους μεγάλους χορευτές μας και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο σημείο της ημέρας. Τα μικρά παιδιά συνεχίζουμε την παράδοση και θα τιμήσουμε σήμερα την ορεινή Ελλάδα. Χορούς λοιπόν από τη Ρούμελη, την ορεινή Ναυπακτία και όλη την ορεινή Ελλάδα ξεκινώντας από την Πίνδο που καταλήγει εδώ στην όμορφη Ναυπακτία. Να είμαστε όλοι καλά, εύχομαι στους επισκέπτες καλή επιστροφή, να περάσετε καλά στην όμορφη Ναυπακτία. Το παρόν έδωσε και ο Αποστόλης Ζορμπάς με την ορχήστρα, κάνοντας τους επισκέπτες να χορεύουν στους παραδοσιακούς ρυθμούς μέχρι αργά το απόγευμα.